40 αλληλείς κατά μήκος του λιμενοβραχίωνα δεν αποτελούν και καθημερινό θέαμα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αθλητές που αγωνίζονται για την νίκη. Απόλυτος στόχος, η καλύτερη ψαριά στη διάρκεια του τριήμερου πρωταθλήματος. Ουσιαστικά είναι η τελική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελλάδος, το οποίο φιλοξενείται ξανά μετά από 4 χρόνια στο όμορφο Ηράκλειο. Οι καλύτεροι αθλητές όλη της Ελλάδος που ξεκινήσανε 75, αν δεν κάνω λάθος, τότε καταλήξαν εδώ πέρα ουσιαστικά 140 αθλητές και 5 σωματεία και διαγωνίζονται για το ατομικό και το ομαδικό. Το ψάρεμα τους χαλαρώνει σε τέτοιο βαθμό που οι 6 συνεχείς ώρες ακινησίας και ατελείωτης υπομονής που απαιτούνται δεν τους πτωούν. Για 3 ημέρες θα προσπαθήσουν να βάλουν όλες τους τις ικανότητες για να κατακτήσουν τη θέση του πρωταθλητή. Μας αρέσει γιατί περνάμε την ώρα μας ευχάριστα. Ερχόμαστε σε επαφή με άλλα άτομα και γενικά χαλαρώνουμε. Γύρω στις 4 ώρες, 3, 4, 5, ανάλογα το χρόνο που υπάρχει. Χαλαρώνατε δηλαδή. Ακριβώς. Έχουμε πιάσει κάποιους Γερμανούς, κάποιες γκόπες. Αυτά ως επιτοπλίστων. 3-4 Γερμανούς και κάμια δεκαριά γκόπες. Τι είναι αυτό που σας αρέσει το ψάρεμα? Πέρα από το ότι, πέρα από τη θάλασσα, το όρο του ψαρέματος είναι ότι απασχολεί συνεχώς το μυαλό σου στο να βρεις τον τρόπο να ξεγελάσεις το ψάρι. Άλλωστε, για τους αλληλείς ερασιτέχνες και επαγγελματίες, ο χρόνος που κυλά αργά και η ηρεμία του τοπίου είναι που τους βοηθά να αδειάσουν τις κοτούρες από το μυαλό τους, όπως λένε. Μόνο κάποιος που αγαπά πολύ το γαλάζιο της θάλασσας μπορεί να περιμένει με τις ώρες να τζιμπήσει το ψάρι. Τρόπος ζωής. Από εκεί και πέρα μ' αρέσει πάρα πολύ σαν χόμπι. Και μ' αρέσει και η φιλοξενία εδώ στην Κρήτη, γιατί είναι η 5η-6η φορά που έρχομαι. Από πού μας ήρθατε? Από Σάμο. Το πρωτάθλημα που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 15 Μαΐου πραγματοποιείται μετά από 4 χρόνια και διοργανώνεται από τον Ναυταθλητικό Όμιλο και την Περιφέρεια Κρήτης. Οι αθλητές συμμετέχουν ατομικά αλλά και σε επίπεδο σωματείων και ο νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Πορτογαλία.